δείξω την εταιρεία των σκαλοσιών, γιατί δεν τη λέω καλά. Πώς λέγεται στα αγγλικά εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, ρε Ελληνογερμανέ? Για πες Δίνα. Έτσι το λέω κι εγώ. Ναι, μουσκάρια. Πώς. Για να δω και πέσω στην κάμερα. Ναι, είναι το ουε. Είναι το ουε. Το ου με τις τελίτσες. Ναι, αλλά ουε, βλέπεις. Διαβάζει είναι το ουε. Για μιλάμε για μεγάλη κολοσιαίο ζήτημα τώρα, ε. Πώς λέγεται η εταιρεία? Η εταιρεία λέγεται Μιουελχαμ. Έτσι, μπράβο. Το είπε ο Γερμανός. Λοιπόν, σκαλοσιές, παιδιά, βλέπετε το ξεντήσιμο των σκαλοσιών. Και στο δεύτερο βίντεο φυσικά θα το πάρω αυτό. Βλέπετε πώς δίνεται η αγιαστοφιά. Πιστεύω ότι η κάλυψη είναι από κοντά, να καταλαβαίνετε τι βλέπετε. Έτσι θα φαντάζει το γήπεδο. Άντε να μπει το 21 ρε Μελισανίδη, να το τελειώνουμε. Ο κόσμος της ΑΕΚ αδειμονεί, Προέδρε, να το ξέρεις. Όταν λέω ότι παιδιά είναι δύσκολο να γίνεται 21, υπάρχει μια τεράστια απαγοήτευση. Θέλουν χτες το γήπεδο. Κάνε ό,τι μπορείς, έτσι ώστε το γήπεδο να έρθει μία μέρα, ένα μήνα, ένα χρόνο νωρίτερα. Στο χέρι σου είναι, τα λεφτά εσύ τα κρατάς, τα κλειδιά εσύ τα κρατάς, εσύ είσαι ο μάγκας και γι' αυτό και σε ευγνωμονούμε. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά μην πολυλογώ και λογοδιάρω. Κάτω τα παλικάρια των σκαλοσιών, τους βλέπετε εδώ, με τις μπλε στολές. Πάνω εκεί οι κυτρινοκαπελάκηδες βάζουν τα τούβλα. Στο τομέα των 7, τέλεια. Άρα σήμερα, παιδιά, είναι μια μέρα γεμάτη έργα. Για τους κύριους που λένε ότι έλα μωρέ, εντάξει, Μελισανίδης, 5-6 υπάλληλους έχει την ημέρα, θέλει να κάνει και γήπεδο γρήγορα. Όχι, παιδιά, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Ο πρόεδρος θα σκάει τα χρήματα και οι εργοδότριες εταιρείες που έχουν αναλάβει, αυτές είναι οι καθήλυνα αρμόδιες να ξεκινήσουν τα έργα. Ο πρόεδρος έχει στάξει από το αίμα του υδρότατου. Λοιπόν, με αυτά κλείνω. Τρεις γερανοί εδώ. Σήμερα Τρίτη και τρεις. Γερά για να πάμε τώρα ανατολικά να πάρουμε τα μουσεία και ό,τι γίνεται από τα νόρια της υπογειοποίησης. Τι γκάικ, παιδιά, συνεχίζουμε το δεύτερο βίντεο. Παρέα με την Αναστασία. Τον Ακλή. Τον Γιώτη. Πού είναι η άλλη, έλα εδώ, ρε. Και η Μαρία. Και η Μαρία κάτω που χαιρετά. Λοιπόν, με αυτά, παιδιά. Καθώς βλέπουμε την πούμα να ανοίγει, ρωτώντας το χειριστή, μου είπε ότι είναι 50 μέτρη. 50 μέτρα το άνοιγμα της μπούμας. Και στο σημείο αυτό, παιδιά, βρίσκομαι στην ταράτσα του κύριου Γιάννη, εδώ στην οδό Σμύρνης. Πρέπει να πω με κάποια λόγια αυτό που βλέπετε εσείς στις οθόνες σας, αλλά θέλω να σας πω η ψυχή μου τι βγάζει και το σώμα μου και η ανατριχίλα που νιώθω από ψηλά όταν βλέπω την πλάκα του πετού και πάνω του να είναι καρφωμένες τροποτινά, σε εισαγωγικά, οι αναμονές των κολόνων, τουλάχιστον στο μισό έχουν υψωθεί, στο άλλο μισό είναι πιο μικρές. Νιώθω, παιδιά, ένα απέραντο ρίγος. Βλέπετε ότι είναι αργά μισή ώρα, τα παλικάρια σχολάνε, όμως εγώ παρά τον ήλιο, την κόπωση της νύχτας που είχα βάρδια, για κάποιους τελειωμένους που με γράφουν ότι είμαι ένας τεμπέλης και δεν δουλεύω, στο γυρνάω στα μούτρα. Βλέπουμε, παιδιά, εδώ την ανύψωση της μπούμας, τρεις στο χορό πλέον οι Γερανοί, και ο Κώστας ο Βουτσάς και ο Λάβος ο Κωνσταντάρας, εκεί ο δικέφαλος να ατενίζει. Με πιάνει καθώς γυρνάει τώρα ο Κώστας ο Βουτσάς προς το μέρος μου μια στεναχώρια, γιατί, παιδιά, αυτά τα πλάνα θα ήταν ακόμα πιο μαγικά αν είχα το drone. Drone που ο ξαδελφός μου ο Γιάννης το στούκαρε πάνω στη γωνία εδώ. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, ένα λογοπαίχνιο. Έλεγα για τον Γερανό τον Κώστα τον Βουτσά και ακριβώς αυτή την κόχη του εδώ βρήκε το drone, παιδιά. Καταστράφηκε ένα drone 7 εκατοστάρικα. Δυστυχώς να το αντικαταστήσω δεν δύναμη οικονομικά. Δεν είμαι κανένας μεγάλος και τρανός. Τι ξέρετε πολύ καλά και έχετε επιπιστεί, παιδιά, τόσο καιρό που με βλέπετε, ότι το κανάλι
Ευτυχώς ή δυστυχώς για μένα έσοδα δεν έχει, μόνο έξοδα και πολλές λύπες και πολλές στεναχώριες από την αντιμετώπιση ορισμένων, αλλά η πλειοψηφία των 16-200 ανθρώπων που βλέπουν και είναι συνδρομητές δωρεάν το κανάλι μου, με κάνει και παίρνω τεράστια δύναμη. Είναι, ξέρετε, δωρεάν η εγγραφή, δεν κερδίζω τίποτα γράφοντάς σας στο κανάλι, απλώς εσείς πατώντας το κουδουνάκι θα βλέπετε κάθε μέρα και νέα βίντεο από την Αγία Σοφιά μας. Αυτός είναι ο στόχος μου, έτσι ώστε να μαζέψω ό,τι αεξίδικο στοιχείο υπάρχει στο κανάλι Κιτρινό Μαύρος Αετός ΑΕΚ, που ευχαριστώ τον πρόεδρο Μελισανίδη που με αφήνει τροποδινά να καταχράζω με το όνομα της ομάδος μας και να έχω σαν λογότυπο το Κιτρινό Μαύρο Αετό ΑΕΚ. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Λοιπόν, βλέπουμε, παιδιά, πώς έχει ασπρίσει ο τόπος κάτω στα μουσεία. Βλέπουμε ακριβώς την οριοθέτηση των μουσείων. Θεωρώ ότι με τα δανειασμένα τώρα σίδερα που κατέβασε ο Γερανός, να τα δείξω καλύτερα, παιδιά, υπάρχει και ο ήλιος και με εμποδίζει φυσικά, ξέρετε ότι έχω μοιοπία, όχι πρεσβυοπία που έπρεπε να είχα, αλλά μοιοπία που με εμποδίζει να τα εστιάσω καλά. Τώρα που πήραζα λίγο το φακό, θα ευχαριστήσω τον κύριο Παπαγεωργίου από τη Γερμανία που μου έστειλε το φακό αυτόν τον για τα κοντινά επίπεδα και μεγέθη. Έφυγε το Άικος. Τι να κάνουμε, και θέλω να ευχαριστήσω και τα 4 παιδιά που γνώρισα από το Dortmund που ήρθανε, τα παιδιά που ήταν στην αρχή του βίντεο, τα παθιασμένα με την ΑΕΚ. Τους πήγα και στην μπουτίκ της ΑΕΚ, στον Κώστα, τον διευθυντή. Ψωνίσανε ρούχα από την ΑΕΚ, από την Καπέλη. Η Καπέλη, παιδιά, έχει προσφορές 40%. Αξίζει να επισκεφτείτε τη σελίδα της Καπέλη, να ντεθείτε καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα ρούχα. Βέβαια, τη σεζόν 19-20 δεν έχει σημασία. ΑΕΚ είναι πάνω, ΑΕΚ λέει. Να αγοράσετε, καθώς μια συστοιχεία σιδέρων ανεβαίνει από το κερανό των. Τον τροχύλατο, θα έλεγα, τροχοφόρο, πώς θα το πω. 50, είπαμε, στην πούμα του, στο ύψος του. Να είναι καλά όλα τα παιδιά που συντελούν εδώ πέρα, ακάματα και άοκνα στην Αγία Σοφιά, γιατί, παιδιά, δεν είναι το καλύτερο δυνατό να δουλεύεις σε αυτή τις θερμοκρασίες. Βλέπετε πόσο ήλιο κάτω, πόσο λιοπύρι κάτω έχει. Εκεί πέρα βλέπουμε το κύριο Σταύρο, το Χουμαΐδη. Πιστεύω να το βλέπετε. Κάθισε τώρα να βάλω μια φωνή εδώ, ακούσει. Χρυσάβρο! Τι γκάικ! Είσαι Θεός! Φιλιά την αγάπη μου! Κάνεις θαύματα! Από ψηλά είναι πολύ ωραία! Από ψηλά είναι πολύ ωραία! Και από χαμηλά το ίδιο! Είσαι πρώτος! Αυτός, παιδιά, είναι ο Χρυσάβρος ο Κουμαΐδης, που με τιμά με τη φιλία του. Είναι ο κατασκευαστής, παιδιά, όλων αυτών εδώ που βλέπετε, των μουσείων της ΑΕΚΑΡΑΣ μας. Βλέπουμε τις δίδυμες σκάλες στα δύο άκρα των τομέων, του τομέα. Η μία άκρη των σκαλιών, δεν ξέρω αν είναι 6 ή 7, στο χθεσινό βίντεο, παιδιά, το αναφέρω, που έπαιρνα τα πλάνα εκ του σύνε και σταρώ. Και εδώ είναι η άλλη σκαλωσιά που κοιτάει προς την Ανατολή, ενώ αυτή κοιτάει προς την Δύση. Αυτά όλα τα ονειρεύτηκε και τα κάνει στο χαρτί ο κύριος Κουμαΐδης. Να είναι καλά αυτός ο Λεβέντης. Τα φιλιά και την αγάπη μου σε αυτόν που στηρίζει το κανάλι έμπρακτα, τον κύριο Γρηγόρη. Κύριε Γρηγόρη μου, όπου και να σε βρίσκω να περνάς καλές διακοπές, ξέρω ότι είσαι διακοπές. Στο φίλο μου τον γιατρό, τον ορθοπαιδικό, τον Βασίλη τον Παράσκου. Στο φίλο μου τον Μινά στην Αμερική, γεια σου ρε Μινάρα. Βασίλη, αν το θυμηθώ σήμερα να πάρω τις κάρτες μας, τις 6 που τις πληρωμένες, έχει καλώς. Αν κατέβω και φύγω, πάλι το χάσαμε το μαγαζί. Παιδιά, έχω πει μια εβδομάδα τώρα που έχουμε αγοράσει τις κάρτες και τις 6, όλο τις παίρνω και όλο εκεί μένουν. Τέλος πάντων, Βασίλη, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και ποιος άλλος έχει μείνει που έχει συνδράμει στο κανάλι. Αυτοί είμαστε, παιδιά.
Λοιπόν, πάμε και λίγο υπογειοποίηση από τα ψηλά, χειροκίνητα και περπατητά, σε αυτό τον τάλα τον ήλιο, 38 πλάσα έχει παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα την οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου, που σφίζει από μη ζωή, γιατί είναι μόνο τα σκαπτικά εργαλεία και 4-5 παλικάρια. Εδώ δεν ρίξαμε μπετό, α όχι, παρασύρθηκε η οποία, μα δεν έβαζα τα γυαλιά, έχουμε σκάψει λίγο το χώμα κάτω. Φαίνεται σαν να βγήκε άσφαλτος, αλλά δεν νομίζω να είναι άσφαλτος. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Βλέπετε παιδιά, εδώ στην Μπιλιόνιο εδώ, που λέει και ένα άλλο κανάλι. Κανάλι που με πολεμάει. Το ξέρετε πολύ καλά. Και μετά από το χρόνο, το πέρασε το χρόνο, καταλάβατε για ποιο λόγο με πολεμούσε και με πολεμάει. Σκόνη πολύ. Βλέπει, εντάξει, μια χαρά. Ξέρετε παιδιά ποιο κανάλι βλέπετε, γιατί το βλέπετε. Και τι άνθρωπος είναι αυτός που έχει το κανάλι, με τη φάτσα του, με το πρόσωπό του. Και ας με γράφουν στο τζίγκο, δεν πειράζει. Εκεί που πρέπει να αποτανθώ, σε εσάς, ξέρετε ποιος είμαι. Και όταν με γνωρίζετε και από κοντά, τα ίδια και καλύτερα μου λέτε. Περί αυτολόγησα, έπρεπε να το κάνω παιδιά αυτό για να ξέρω μετά του Κέσαρη το Κέσαρη, ποιον βλέπετε και γιατί τον βλέπετε. Όλοι δείχνουμε την ΑΕΚ, έτσι ήθελα από την αρχή να βλέπουμε όλοι οι ΑΕΚ σε όλα τα κανάλια, αλλά ένα παγά σα μου την έφερε γυριστή. Δεν θα το περάσει έτσι. Θα χτυπιέται όποτε το θεωρώ εγώ σκόπι μου. Λοιπόν, παιδιά, είδατε και σήμερα τα μοναδικά πλάνα ντυσίματος με πανέλα, ντυσίματος με τούβλα, ντυσίματος με σίδερα και την ΚΑΕΚ! Ζήτω ΑΕΚ! Ζήτω η μάνα original, η original ανάκα σας. Οι ανακασιώτες, οι αγιανακυριώτες, οι φιλαδελφιώτες, τα παιδιά στο κέτο, τα παιδιά των πειρατών του ονείρου, τα παιδιά σε κάθε σύνδεσμο φιλάθλων ΑΕΚ όπου γης, κάθε μεμονωμένος ΑΕΚΖΙΣ όπως και εγώ και ο γιος μου και οι κόρες μου, Τίγκα ΑΕΚ, καφεδάκι παιδιά, στο Λιάκουρα τον Ατματζίδη, στο TLP από το κάτω που είναι στο γήπεδο κοντά, στη Βυζαντινή γωνιά, πάρτε ψάρια φίλοι μου από τον Χρήστο τον Βασιλόπουλο, πώς θα ακονομάω λέω από όλους. Λοιπόν, από τον Βασιλείου έπιπλα και να είστε όλες